τρίπλες, φάτσα με τον Βιέρα, τον αποφεύγει, καταπληκτικό γκολ από τον Κλέιτον Σίλβα που σφραγίζει με αυτό την εξαιρετική σημερινή του εμφάνιση. Το 83 χόρεψε την άμυνα της αναγέννησης και πέτυχε ένα γκολ ανάλογο της μεγάλης του κλάσης. Πανέμορφο πραγματικά το γκολ το 5-0 από τον Κλέιτον Σίλβα, το οποίο είναι για highlights και το οποίο αξίζει να ξαναδείτε. Ανάλογο παραλαμβάνω της ποιότητας που κουβαλάει αυτό το σκουτ του Μαρκάσα με το δεξί. Με το πόδι, το στράτο που γίνεται και αυτό σκουτ, η μπάλα ξανά στον Κλέιτον. Προσποιήθηκε, ελευθερώθηκε και δεύτερη δίπλα τον Βραζιλιάνο. Να δούμε την επιλογή του, η μπάλα πάει στα νύχτια με τον Σέριντον. Να είναι αυτός ο οποίος από κοντά. Τι είναι αυτό κοριά, να δούμε. Πάντως η μπάλα χτύπησε ή στον Σέριντον ή σε αμυντικό της αναγέννησης το 22. Η ουσία είναι ότι η Ομόνια ανοίγει το σκορ. Σταμάτησαν με offside, είτε για να δω ακόμα μια περίπτωση. Εδώ και πάλι μπροστά, εδώ Κλέιτον γυρίζει πολύ ωραία. Το στρώσιμο στο Φλωρέσκου, η μπάλα δεν το έχει καταφέρει, δηλαδή να αμυνθεί και να κρατήσει η Ομόνια μακριά από τον γκολ που θα μερίχει για δεύτερο τώρα. Με τον Άλιστα, τον Φουρτάδο. Ξανά σέντρα του Κλέιτον. Μπάλα θα κοντρά. Εδώ παλιά τον Κλέιτον. Θα φτάσει τον Βραζιλιάνο. Θα τελειώσει. Όχι. Συγχωρητικό απόδοση. Κοιτάξτε πόσο ωραία κατέβασε την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Στην επόμενη επαφή έκανε το τσιπ. Λάσαρε. Νίκησε τον Βιέρα. Αλλά ο Φωτίου έδιωξε εντυπωσιακά την μπάλα πρώτης γραμμής. Τέρματος. Άφησε φυλακτού, ο Κλέιτον προσποιήθηκε παρά την προσπάθεια του Κόπριβετς. Δεν μπόρεσε να αποτρέψει το δεύτερο γκολ. Πολύ ωραίο τελείωμα. Και 2-0. Άρη, Κλέιτον, κανικής να πάει σε μια ατομική ενέργεια. Ο Βραζιλιάνος, το πλασέ από μακριά. 4-1. Βγήκε πρώτος, έφυγε πλάγια όμως. Βοήθεια τον Χριστοφή, το γύρισμα στο Κλέιτον, απέφυγε τον Σαντρονίου. Πλάγιο. Κλέιτον. Το 1-2 εξαιρετικό, τέταρτο και 2-0 με τον Κλέιτον Σίλβα. Όλα τα λεφτά όμως, η επιστροφή που κάνει ο Σέριντον στον Κλέιτον. Γι' αυτό και πάει, πιστεύω εδώ την επιστροφή. Το 1-2 που κάνει ο Σέριντον. Εξαιρετική assist. Και από εκεί και ψηλεύεις. Παλιά είναι καλή για τον Χριστοφή που κατέβασε. Ο Σοφρονίου είναι μπροστά να περάσει. Πίεση στο Μέσκα, έκανε την σέντρα και παλιά τον Κλέιτον στα δίκτυα. 1-0 η Ομόνια στο 14. Ανοίγει το σκορ. Ο Κλέιτον καλή και παλιά, νικήθηκε ο Κίκος. Και 1-0 στο 14. Να δούμε τον κοντά του Ζάια. Ο Άγγλης κάνει σέντρα, ο Κλέιτον και πάλι με πανεπιστήμιο τρόπο μόνος. Κακαθώς την μπάλα στα δίχτυα του 37. Άλλο ένα γκολ για την Ομόνια που διπλασιάζει τα τέρματα. Ο Ντάρβις Άιαρ φτάει, ο Κλέιτον μόνος και πάλι θα πιάσει την κεφαλιά από κοντά. Κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Κίττο και 2-0. Ρε Χριστοφή, ο Κλέιτον κέρδισε τις κόντρες. Φτάει ο Ντάρβις Άιαρ, Χριστοφή δίπλα. Τώρα η σέντρα για τον Ντάρβις Άιαρ. 4-0, μπάλα από τον Σέριντον. Και 4-0. Μπόρι, το υποθέσεις και πάλι για την Ομόνια. Κάνει κίνηση ο Κλέιτον. Ανεβαίνει ο Κλέιτον, το δοκάρι. Συνεχίζεται η φάση του Χριστοφή, τώρα το γύρισμα. Και τις ελικές θα...
Καρακάσα. Είναι σούβα. Αν άμπαστα. Τα ούτε κλάιμα. Τα ούτε κασά σε κλάιμα. Σκοπεί όμως όλες οι φορές. Με τον Τιάκο Γκόμες απέναντι του. Θα κάνει την σέντρα. Η κεφαλιά το κάνει και μέσα. Από τον Κλέιτον Σίλβα στο 58. Πάνω που θα την ωραία προσπάθεια του Σκοπεί. Πολύ ωραία σέντρα. Στο δοκάρι και μέσα. Καλή να περιμένει αντίδραση στο Λιούρνο Βάλε. Τέλος του Βραζιλιάνου στο πλευκάρι. Μπάλα πέρασε η κατέληξη στα δίχτυα. 2-1. Ο Ντάρβις αγιανώντας τον αυτό. Που φτάνει στο 10ο τρίποντο του κόλλη. Όλα. Μεγάλη παλιά, ψάχνοντας τον Κλέιτον. Βραζιλιάνος κατέβασε, ο Ρομπέρ στην αισθανότητα του. Την πάσα στον χώρο, θα βγει ο Βάλε. Με ξανά, μπροστά του ο Ρομπέρ, θα τον αποφύγει. Η πάσα για τον Σέριντάν, από πλάγια θέση θα γυρίσει. Τεράστια ευκαιρία χαμένη για τον Φλωρέσκου. Κλέιτον στον Σέριντάν. Έδωσε την ασίστ στον Φλωρέσκου που έχασε τα μοναδική ευκαιρία για την Ομόνοια. Ξεπεράσει το γύρισμα από τον Χρήστο Φίκε, φαλιά από τον Κλέιτον. Έξω. Επανέρχεται για έξω.